Κινητοποίηση πρόκειται να πραγματοποιήσουν την 5η 13 Ιουλίου οι εργαζόμενοι του Ιδρύματος Θεραπευτηρίου Παιδαγωγικού Κέντρου Ατόμων με Νοητική Στέρηση Μέριμνα στην περιφέρεια Αττικής Ελλάδος, οι οποίοι το απόγευμα της 5ης απέτησαν με παρέμβασή τους στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου να ληφθούν άμεσα αποφάσεις για την πληρωμή τους και για την εύρυθμη λειτουργία του Ιδρύματος. Ένα Ίδρυμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό για την περιοχή μας, μια σημαντική δομή, γιατί από αυτό ωφελούνται περίπου στο 100 άτομα, 100 οικογένειες με άτομα με ανοητική στέρηση, με παιδιά, αμαία κτλ. Οπότε καταλαβαίνουμε αυτή η δομή είναι πάρα πολύ σημαντική για την περιοχή μας. Προσπαθήσαμε να αναδείξουμε το μεγάλο ζήτημα, το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει ώστε να μην πληρώνονται οι εργαζόμενοι, γιατί καταλαβαίνουμε ότι οι εργαζόμενοι έστω και ένας μήνας να μην έχουν πληρωθεί είναι υποχρεώσεις τόσο μεγάλες όσον αφορά την ενέργεια, θα πρέπει να πληρωθεί η ΔΕΗ, θα πρέπει να πληρωθούν δάνεια, να ζήσουν οικογένειες αυτές. Οπότε και ένας μήνας είναι ένα τσουνάμι εναντίον αυτών των οικογενειών. Πριν τη συνεδρίαση, από την πλευρά της πλειοψηφίας της διοίκησης, αναφέρθηκε ότι οι εργαζόμενοι, αν και απλήρωτοι για όλο τον Ιούνιο, πρέπει να βάλουν πλάτη προκειμένου το Ίδρυμα να λειτουργήσει. Την ίδια ώρα, μόνο η περικοπή της κρατικής χρηματοδότησης που έφτασε τα 200.000 ευρώ από το 2016 στα 100.000 ευρώ, χωρίς ποτέ αυτά τα χρήματα να αναπληρωθούν, με ευθύνη την έως και σήμερα κυβερνήσεων, στη συνεδρίαση αναφέρθηκε ότι αυτή ήταν μόλις τα 115.000 ευρώ από το 2012 και αυτά πολλές φορές καθυστερούν και να καταβληθούν. Αποσπάσαμε την και ψηφίστηκε βέβαια έπειτα από πρόταση των μελών του Δήμου ότι θα σταματήσουν κάποιες άλλες πληρωμές έτσι ώστε να μπορέσουν να πληρωθούν οι εργαζόμενοι και το μήνα αυτό που έχουν χάσει, το επίδομα δίας αλλά και το μήνα που έρχεται και επίσης αποφασίστηκε πάλι από την πρόταση που έκαναν τα μέλη του Δήμου που συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Μέρινας αλλά και με την συμπαράσταση του Εργατικού Κέντρου της Πάτρας και του Κλαδικού Συνδικάτου την επόμενη Πέμπτη να γίνει μεγάλη κινητοποίηση από όλους τους εργαζόμενους, τους γονείς, τις οικογένειες των παιδιών, το Εργατικό Κέντρο, το Κλαδικό Συνδικάτο, όλους τους φορείς της πόλης που θα συμμετέχουν προς την περιφέρεια έτσι ώστε να διεκδικήσουμε τα χρήματα αυτά που πρέπει να δοθούν στη Μέρινα, να μείνει ζωντανή η Μέρινα, να μην απαξιωθεί άλλο, γιατί ο σκοπός τους αυτός είναι όχι μόνο για τη Μέρινα, αλλά και για άλλα τέτοια ιδρύματα στην περιοχή μας, αλλά και σε όλη την Ελλάδα, να απαξιωθούν και να περάσουν στα χέρια ιδιωτών. Ένας μήνας με απλήρωτους εργαζόμενους αποτελεί τσουνάμι προβλημάτων για τους ίδιους και τις οικογένειές τους, σημειώνει ο Δημήτρης Μαρμούτας στην παρέμβασή του, καλώντας σε άμεσες κινητοποιήσεις, απαιτώντας άμεσα να καταβληθεί η μισθοδοσία και να χρηματοδοτηθούν όλες οι παρόμοιες δομές με όλα τα αναγκαία ποσά που απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών. Ανέδειξε ότι με την γενική κατάσταση που επικρατεί θα πρέπει να δίνονται επιπλέον χρηματοδοτήσεις από το κράτος, όχι αυτά να απαξιώνονται, να οδηγείται και η υγεία πρόνοια στην επιχειρηματική δραστηριότητα. Το εργατικό κίνημα δεν πρόκειται να το επιτρέψει αυτό. Ο λαός της Πάτρας θα σταθεί απέναντι σε αυτό το σχέδιο, η Μέρινα και όλα τα ιδρύματα της περιοχής μας που έχουν τέτοια που επιτελούν λειτουργήμα θα μείνουν ζωντανά και θα προχωρήσουν ακόμα πιο μπροστά. Επίσης να πούμε ότι μέχρι το 2012 τα χρήματα που έδινε στο Ίδρυμα το κράτος ήταν 300.000 ευρώ το χρόνο ανά εξάμηνο 150.000. Από το 2012 και μετά μέσα στο μνημόνια τα χρήματα αυτά είναι γύρω στις 100.000. Καμία κυβέρνηση, όποια και αν ήταν αυτή, όπως και να ήθελε να ονοματιστεί από μόνη της, δεν έκανε κάτι να το διορθώσει αυτό. Και έχει βρεθεί σε πολύ δύσκολη θέση και με την αύξηση του ρεύματος, με το πετρέλαιο, γιατί μεταφέρουν τα παιδιά με αυτοκίνητα δικά τους. Έχουν βρεθεί σε πάρα πολύ δύσκολη θέση και κανένας δεν έκανε κάτι αυτό. Επίσης, να πούμε ότι εδώ και 6 μήνες έχει ζητήσει από την περιφέρεια έκτακτη επιχορήγηση 50.000 ευρώ, έτσι ώστε να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις ανάγκες και να πληρώσει τους εργαζόμενους. Εδώ και 6 μήνες όμως το Ίδρυμα δεν έχει πάρει καμία απάντηση από κανέναν. Στο πλευρό της βρέθηκαν οι διοικήσεις του Εργατικού Κέντρου Πάτρας με επικεφαλή στον πρόεδρο Δημήτρη Μαρμούτα, όπως και του Κλαδικού Συνδικάτου Εργαζομένου στην Ιδιωτική Υγεία, με επικεφαλής την πρόεδρο Άννα Πελεκούδα. Το Εργατικό Κέντρο Πάτρας μαζί με το Κλαδικό Συνδικάτο των Εργαζομένων στην Ιδιωτική Υγεία της περιοχής μας βρεθήκαμε χθες το απόγευμα στο Διοικητικό Συμβούλιο που έγινε στη Μέρινα, έτσι ώστε για να λύσουμε το μεγάλο ζήτημα, το ότι οι εργαζόμενοι είναι
απλήρωτη εδώ και ένα μήνα και επίσης ότι δεν υπάρχει κάποια δέσμευση από την πλευρά της διοίκησης ότι θα πληρωθούν το επόμενο διάστημα. Επίσης και τα μεγάλα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει το Ίδρυμα εξαιτίας της απαξίωσης από όλες τις κυβερνήσεις όσον αφορά και το οικονομικό κομμάτι, τις χορηγίες που δίνονται από τράπεζα.